Πάμε λοιπόν να δούμε και τον χορηγό. Είναι μια ευγενική προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Καρδάση. Η ποιότητα στη ζαχαροπλαστική έχει όνομα. Καρδάση. Με 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Στις Σικές, Επταπυργίου 42, τηλέφωνο παραγγελιών 231-0614-901. Γνήσια υλικά. Τέλεια γεύση μόνο στον Πόλη Καρδάση, πάντα κοντά στο εσχνικό ποδόσφαιρο. Κασαπίδης. Παίζει τελειοδιετής, δεν υπάρχει τίποτα. Παίζει στο σουτ και το σουτ από τον Ζαφυρίδη, μπαλ out. Κούφα, Κούφας πέρασε. Θα βγάλει το ματακίδιο offside, θα σηκώσει εκεί. Ο Τυριακίδης δεν μετράει φάση, δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Εκτελείται τώρα από τον Παναγιωτίδη και πάλι θα περάσει από όλους. Μπάλα, Τσίτας μόνος, ο Τσίτας θα σουτάει και θα χάσει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Ηρακλή Πελοκύπου είναι αυτή με τον Τσίτα. Γρήγορα για τον Τσίτα. Σαββατιανός που τον κρατάει πολύ καλά τον Τσίτα ως τώρα. Τον υψηλόσωμο center forward του Ηρακλή. Βόστου, για να δούμε. Παίζεται ο διαιτητής. Δεν υπάρχει τίποτα. Λέει ο διαιτητής, είναι κάτω δύο παίκτες. Για να δούμε τώρα. Κούφας θα βγάλει τον Χαρίση. Χαρίσης, το σούτ θα κάνει ο Χαρίσης. Και η ευκαιρία για την ομάδα των Ακριτών. Η Άσυρος προηγείται 0-1 μέσα στην ευκαρπία. Σημαντικό γκολ για την ομάδα Δόξα Σασίρο. Η σέντρα θα γίνει στο πιστοδοκάρι, πάρα βρει το δοκάρι. Η σέντρα σουτ από τον Μαυροματίδη, βρήκε το κάθετο δοκάρι του Νιάνιου. Νέα σέντρα και Νιάνιου θα μπλοκάρει την μπάλα. Είδατε πως μπορεί να γίνει εκεί το λάθος. Λόγου, για να δούμε τώρα εδώ τη φάση, τρέχει να πιέσει. Πίεσε εδώ και τελευταία στιγμή θα την βγάλει ο Νιάνιος. Βλέπετε, ο Παναγιωτίδης πήγε να την γυρίσει με το κεφάλι στον Νιάνιο και ο Νιάνιος τελευταία στιγμή με υπερπροσπάθεια θα μπορέσει και θα την μπλοκάρει. Για να δούμε τώρα, φεύγει Βασαΐτης, θα γυρίσει και θα το χαρίσει. Χαρίσει πέρασε, κεφάλι από τον Παναγιωτίδη και κάρτα. Ναι, κάρτα στον Παναγιωτίδη για το μαρκάρισμα αυτό. Και ο Τσίτας και ο Παναγιωτίδης βλέπετε πως βάζουν και τα χέρια εκεί οι παίκτες του Ηρακλή. Χαρίσει, εκτελεί ο Χαρίσης, η κόντρα. Θα βγει ο Νιάνιος, το λόγο Παναγιωτίδης που θα την βγάλει, θα την βγάλει τελικά ο Παπαοικονόμου και πλάγιο. 44 προηγείται η ομάδα του Ποσειδώνα μέσα στο Ρεόκαστρο, ενώ η Καρδία προηγείται μέσα στη Λυτή 0-1. Και τα δύο διάρκεια μέχρι τώρα. Κόρνερ τώρα για την ομάδα του Ηρακλή Πελοκύπων. Ζαφυρίδης τώρα, εκτελεί ο Ζαφυρίδης, το πίσω το κάνει, πέρασε από όλους, μπάλα και βαλιά και τον κόλ. Η κεφαλιά και το γκολ από τον Αντωνιάδη θα κάνει το 0-1 για την ομάδα του Ηρακλή Πελοκύπου. Και η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα 0-1 με κεφαλιά του Αντωνιάδη για την ομάδα του Ηρακλή Πελοκύπου που ανοίγει το σκορ και παίρνει προβάδισμα ενός τέρματος. Μαυροματίδης θα τη βγάλει. Ματακίδης θα αφήνει να βγάλει το Χαρίση. Είναι εκεί Αντωνιάδης, δεν υπάρχει τίποτα. Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Καρδάση. Η ποιότητα στη ζαχαροπλαστική έχει όνομα Καρδάσης. Με 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Στις Σικές, Επταπυργίου 42, τηλέφωνο παραγγελιών 231-0614-901. Γνήσια υλικά. Τέλεια γεύση μόνο στον Πόλη Καρδάση. Οδηγού, δεν περνάει παλιά, είναι εκεί. Ξαλπικίδης θα βγάλει τον Τσίτα, δεν είναι offside. Κανονική φάση. Τσίτας τώρα κάνει κίνηση ο Ζαφυρίδης. Τελευταία στιγμή ο Σαββατιάνος θα τη βγάλει. Πάνω όμως εκεί που είναι τώρα ο Στεφανίδης. Ξαλπικίδης θα κάνει το σουτ. Καλοτραβηγμένο και η μπάλα out. Παναγιωτίδης τώρα. Προσπαθεί να βγάλει στην πλάτη σαν το Γαλάζιο. Τον βρήκε το Γαλάζιο. Τη γύρισε ο Γαλάζιος. Τσίτα στα πλασάρια και η μπάλα κόρνερ. Τον Κασαπίδη. Το λόγο Κασαπίδης. Για να δούμε τώρα. Κασαπίδης θα την σηκώσει η κεφαλιά από τον Χαρίση. Μπάλα να καταλήξει out. Θα βγάλει στο δίκιο τον Κούφα. Και από την άλλη πλευρά τώρα για να δούμε. Δεν μπορεί να περάσει. Και φεύγει από πίσω τώρα εκεί ο Τσίτας. Για να δούμε. Τσίτας φεύγει. Τσίτας. Πάμε πλασάρι και η μπάλα να καταλήξει out. Μαυροματίδης κάνει την μπάλα του Παπαϊωάννου, ο Σαλπικίδης είναι εκεί, μπάλα δεν βγήκε. Πασαλής για τον Κασαπίδη.
Φταίει ο Παπαδημητρίου τώρα. Παπαδημητρίου πάντα η μπάλα δεν βγήκε. Θα καταλήξει εκεί που είναι ο Μαυροματίδης. Το σούτ που θα γίνει και τελευταία στιγμή θα την βγάλει. Το σούτ που έγινε από τον Μασαίτη. Όμως ο Νιάνιος πετάχτηκε στη γωνία και θα την πετάξει σε κόρνερ. Πολύ μεγάλη φάση, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους Ακεζιάδες. Με τον Μασαίτη στο σούτ. Με δεύτερη προσπάθεια ο Νιάνιος θα πιάσει την μπάλα. Ανέβηκαν πάρα πολλοί ακρίτες και πιέζουν για την ισοφάριση. Για τον Γεωργιάδη, κεφαλιά στον Τσίτα. Δεν περνάει ο Τσίτας. Βασαΐτης. Βασαΐτης πάντα. Βασαΐτης κρατάει την μπάλα, την κουβαλάει, την δίνει στον Μαυροματίδη. Μαυροματίδης η σέντρα, η κεφαλιά του Χαρίση και πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μόνος το Χαρίση θα χάσει την ευκαιρία για την ισοφάριση. Πήδηξε ψηλά, πήρε την κεφαλιά. Βασαΐτης. Στοδουλίδης. Μακρινή παλιά του Στοδουλίδη. Πέρασε από όλους. Για να δούμε. Για μαρτύρες, για χέρι εκεί. Δεν ξέρω αν ήταν κάτι. Ας με ενημερώσει ο Άγγελος Οχάνου. Ή... Βλασταράς. Θα την γεμίσει ο Βλασταράς. Πέρασε από όλους. Συμπάθω που θα γίνει. Απόκρουση, αλλά έχει σηκώσει ο βοηθός. Έχει σηκώσει offside το Χαρίση. Ο Νιάνιος για να εκτελέσει. Και τώρα θα σφίξει ο διαιτητής. Τη λήξη του αγώνα, τελικό αποτέλεσμα. Ακρίτες Σικιών, Ηρακλής Αμπελοκήπων. Τελικό αποτέλεσμα 0-1. Μεγάλη νίκη για την ομάδα του Ηρακλή Αμπελοκήπων. Εδώ μέσα Εσικές και νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα της Α1, μάλλον καλύτερα στα play-off της Α1.